Δεν είχαμε επαρκή ενημέρωση από τους τοπικούς φορείς. Φυσικά και είχαμε ενημέρωση από πολλά έτη και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του παρατηρητηρίου περιβάλλοντος που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Δικηγορικό Σύλλογο επί της Προεδρίας του Μανώλη του Λαμτζίδη, αλλά σήμερα είναι και δικές. Από όλους λοιπόν τους ενδιαφερομένους φορείς και τα μέλη, όπως και ο εισηγητής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, μας ανέπτυξε και λάβαμε υπόψη μας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια ευκαιριακή πλειοψηφία και ανακλήθηκε η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου, θέτοντας σοβαρό θέμα αξιοπιστίας του Συλλόγου αλλά και της αξιοπρέπειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς λοιπόν οι δικηγόροι που συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρηθήκαμε, αντιδρώντας τον εμπεγμό και δεν νομιμοποιήσαμε τη διαδικασία και την ανάκληση της απόφασής μας. Μετά την αντιθεσμική αυτή μεθόδευση ανατροπής της απόφασης, για συμπαράσταση στους κατοίκους που αγωνίζονται όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο της ζωής τους, της πληθυσμένης φύσης της Βόρειας Χαλκιδικής, αν και η λειψιδρία θα πλήξει και την κεντρική Χαλκιδική, δεν υπήρχε περίπτωση να επιδιώξουμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για οποιαδήποτε εκδήλωση για αυτό το θέμα. Καθώς είναι βέβαιο ότι θα συναντούσαμε μια στήρα άρνηση και στην καλύτερη περίπτωση μια κολυσιεργία, ενώ τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τη σημερινή εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούμε και να γίνει μια συζήτηση. Στα σχετικά θέματα για τις επιπτώσεις της εγκατάστασης, της μεταλλουργίας χρυσού και της εξόρυξης και της χημικής βιομηχανίας διαχωρισμού των μετάλλων, θα αναφερθούν άλλοι ομιλητές. Επισημαίνω μόνο ότι από την αρχή της πρωτοεμφάνισης του ζητήματος της μεταλλουργίας χρυσού με κρατικό μανδύα από το 1989 στην περιοχή της Ολυμπιάδας και κατόπιν με την TVX Gold Ελλάς, υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή αντίδραση όλων των κατοίκων ολόκληρου του στιγμονικού κόλπου με ανάλογες κινητοποιήσεις και νομικές διαδικασίες. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τότε, με ισχυρή πλειοψηφία, 20 θετικές ψήφους έναντι 7 αρνητικών, έκρινε ότι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων της μεταλλευτικής μονάδας, της χωροθέτησης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και σχεδόν όλες οι αποφάσεις της διοίκησης που επέτρεπαν τη λειτουργία και εγκατάσταση του μεταλλείου χρυσού της TVX Gold Ελλάς, δεν κάλυπταν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, εκείνη η επένδυση ματαιώθηκε. Ελπίζουμε και σήμερα οι αγώνες και οι προσπάθειες όλων, από όποια πλευρά και αν προέρχονται και με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί να βοηθήσει, θα ευδοκιμήσουν προς όφελος της ζωής, των κατοίκων, του περιβάλλοντος και των μελλοντικών ιδεών. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι έχουν πει με τον πιο ειδικό και περιστατωμένο τρόπο ότι πρόκειται για μια απόπειρα πλήρους και ολοσχερούς οικολογικής καταστροφής για ένα οικολογικό αρμαγεδόν. Από τα πιο αξιόπιστα χείλη, αυτό το πράγμα έχει επιβεβαιωθεί. Ακόμη και ο Δικηγορικός Σύλλογος στα εσωτερικά, το οποίο δεν θέλω να επισέλθω. Από μόνο ότι λυπάμαι που διέκοψε αυτή την παράδοση, τη λαμπρή παράδοση να παρεμβαίνει σε οικολογικά ζητήματα και τη διέκοψε σε αυτή την ιδέα του Δικηγορικού Συμβούλιο και απαξίωσε στο θεσμικό ρόλο που του αναγνωρίζει το άρθρο 199 του Κώδικα Δικηγόρων να παρεμβαίνει σε εθνικά, κοινωνικά και άλλα ζητήματα. Κλείνω την παρένθεση. Ουδής αμφισβητεί λοιπόν ακόμη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου ότι πρόκειται πραγματικά για έναν οικολογικό αρμαγεδόνα. Μια επένδυση η οποία θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον, θα αναλώσει όλο το φυσικό κεφάλαιο, θα μετατρέψει τον κόλπο της Ιερισσού σε ένα νέο λαύριο, θα νεκρώσει θάλασσες του Βόρειου Αιγαίου, θα στερήσει από τους πολίτες το πιο πολύτιμο αγαθό που είναι το νερό και θα οδηγήσει τελικά σε ερήμωση μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και στον τουριστικό και στον γεωργικό τομέα. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπετε ότι το θέμα προχωράει κανονικά. Σαν να μην απειλείται ούτε μία τρίχα από το κεφάλι των ανθρώπων της περιοχής και γενικότερα όλων των μόνων που γυρνιάζουν και τη Θεσσαλονίκη βαζόμαστε. Γιατί τα κάνει. Εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε, να δούμε ποιες είναι ευθύνες. Είναι φυσικά προφανές ότι πίσω από την ιστορία αυτή κρύβεται ένα τεράστιο και πολύ μεγάλο συγκρότημα τύπου. Έχει προβληθεί λοιπόν μία συνωμοσία της σιωπής. Τίποτα από όσα γίνεται εκεί
δεν το πληροφορεί το μέσος Έλληνας. Τίποτα. Αγωνίζονται οι κάτοικοι της περιοχής μέσα από διαδικτυακά site να ενημερώσουν. Γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες πνίγονται. Υπάρχουν εμπεριστατωμένες απόψεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι καταπέλτες. Δεν τις έχει μάθει κανείς. Γιατί? Ένα λοιπόν, σαφώς, είναι ότι υπάρχει η συνωμοσία της σιωπής, γιατί πραγματικά σήμερα στην Ελλάδα ζούμε τη δικτατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μόνο αυτό όμως? Δηλαδή οι πολιτικές εταιρείες και τα μονοπόλια προχωρούν την επένδυση αυτή γιατί τους καλύπτουν τα συγκροτήματα τύπου? Φοβάμαι πως όχι. Και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα τον άλλο στα μάτια και να λάβουμε τις ευθύνες μας. Δυστυχώς συνένοχοι είναι και κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί που δίνουν το άλοθη στην επένδυση, στην οικολογική καταστροφή. Αυτοί που πιστεύουν ότι αποκαταστατούν επαγγελματικά 500, 600, 1000 άτομα και στο όνομα αυτής της υποτιθέμενης αβέβαιης και ανασφαλούς εξασφάλισης είναι τιμή να διαθέσουν το μέλλον των παιδιών τους, το μέλλον των επόμενων γενεών, να καταστραφεί το τοπίο της περιοχής μόνο και μόνο γιατί υπάρχει μια δυνατή κρίση η οποία μας στήσει βέβαια όλους μας και μόνο και μόνο γιατί κάποιοι θα έχουν δουλειά εκεί. Έρχονται λοιπόν και σου λένε, μα δεν είναι όλοι κατά. Εδώ υπάρχουν ισχυρές ομάδες οι οποίες υποστηρίζουν την επενδυτική δραστηριότητα. Γιατί εσείς αδρανείτε? Αυτό μας είπε και η πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εγωρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Τι θέλετε και ανακατεύεστε τώρα εσείς εκεί? Εδώ αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους. Υπάρχουν ομάδες και ομάδες. Θα κάνουμε εμείς το διαιτητή με αυτό το σκεπτικό και το ότι γιατί εμείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πολυγύρου, ο οποίος επίσης δεν πήρε θέση, πάρθηκε η απόφαση ανάκλησης για της αρχικής μας απόφασης να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πρέπει λοιπόν οι συγκεκριμένοι αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι καλόπιτα και καλοπροαίρετα ξεκινούν αυτές τις αντιδράσεις, που είναι και οργανωμένες και είναι ιδιαίτερα μαχητικές, να δουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη και να πάρουν μια απόφαση. Να σκεφτούν αν τους ανήκει σε αυτούς αποκλειστικά το μέλλον των επόμενων γενεών, αν έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν το φυσικό περιβάλλον και το φυσικό κεφάλαιο μόνο και μόνο στα πλαίσια του να αποκατασταθούν σε μια περίοδο κρίσης. Η κρίση μας δείχνει 1,5 εκατομμύριο ανέργου. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εκπορνευτούμε εμείς και να εκπορνεύσουμε τη χώρα μας και να υποστούμε τα πάντινα? Κάποιος είπε ότι αν θέλεις να εκμεταλλευτείς τους φυσικούς πόρους ενός λαού, εξανδραπώντησέ τον και φέρ' τον στην έσχυστη εξαφλίωση. Στην έσχατη εξαφλίωση. Αυτό έγινε τώρα. Δεν μου αρέσουν οι συνωμοσίες οι οποίες. Ό,τι γίνεται τώρα πια με τους φυσικούς πόρους της χώρας, με κάνει πια να αρχίσω να πιστεύω κι εγώ ότι ήταν ο επιδιωκόμενος σκοπός αυτής της κρίσης που σοβεί στην Ελλάδα και που τώρα πια οδηγείται στην ικανοποίηση κάποιων στόχων. Δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Θέλω να πω μονάχα το εξής. Εγώ σαν ένας απλός πολίτης που δεν έχω ειδικές επιστημονικές γνώσεις, όταν ακούω τον κύριο Διαμαντή Καραμούζη, καθηγητή της γεωλογικής, υδραυλικής και βελτιώσεις της γεωπονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μου λέει ότι η άκληση νερών για τις ανάγκες της δραστηριότητας θα είναι όση η μέση κατανάλωση νερού σε όλη την Καλκιδική, που ακούτε. Όταν ακούω τον κύριο Τριανταφυλλίδη, διλέκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μου λέει ότι αυτό που θα γίνει εκεί είναι με δύο λόγια το εξής. Ερχόμαστε λέει να εξορίξουμε τον βουνό, να το αλέσουμε, να το περάσουμε αναδεύοντάς το επί 24 ώρες από το μπάνιο Κιάνιο, μέσα στο μπάνιο σκοτώνονται όλοι οι μικροοργανισμοί, το τελικό απόβλητο είναι απλά ένα νεκρό βουνό, το οποίο δεν είναι σε θέση πια να προσφέρει το εφοετάκτη από τη φύση, η λίμνη τέρματος είναι τάφος της φύσης και πάνω σε αυτόν τον τάφο λένε θα επιστρωθεί κόμμα, θα φυτευτούν δέντρα και σύντομα το οικοσύστημα θα επανέλθει ως εκτάγματος. Δηλαδή ζωή πάνω στο θάνατο. Αυτό είναι η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εταιρείες και τις λίμνες τέρματος. Αυτά τα άνθρωποι έχουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις. Αυτά τα έπρεπε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτά τα λέει το τεχνικό επίπεδο, θα ακούσετε αναλυτικότερα. Εμείς λοιπόν, που είμαστε απλοί πολίτες χωρίς ειδικές γνώσεις, και μόνο στην περίπτωση αυτού κινδύνου, τι θα πούμε? Πάμε με κλειστά τα μάτια σε μια επένδυση που θα μας καταστρέψει? Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Να μην δώσουμε πια το άλλο σε κανέναν, να φτάσει
τον όμορφο τον τόπο και όλη την περιοχή της Χαλκιδικής σε αυτό το σύστημα, να μην γίνει λάθος. Και να πω ότι ήδη η απόφαση 613 του 2002 που σταμάτησε την επένδυση της TVX Gold έκανε μία απλή σκέψη, είναι αυτή που συζητάμε τόσο ώρα. Λέει, η πολιτεία όταν προχωράει στην έγκριση τέτοιου είδους επενδύσεων θα πρέπει να κάνει μία στάθμιση. Απ' τη μια, το πόσο βλάπτει το φυσικό περιβάλλον, πόσο φυσικό, πόσο φυσικό κεφάλαιο αναλύθηκε και απ' την άλλη το προσδοκόμενο όφελος. Αν το ισοζύγιο είναι σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να σταματάει αμέσως. Αν αυτό συνέβαινε το 2002, σήμερα τα πράγματα πολύ χειρότερα. Νομίζω λοιπόν ότι δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Να ξεσηκωθούμε όλοι, να αντισταθούμε σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει και δεύτερον, να σταματήσουν κάποιοι από εμάς, εκούσια ή ακούσια, να προσφέρουν άλλο στην καταστροφή.